Ακριβώς πριν από 70 χρόνια το δολάριο έγινε το νόμισμα των παγκόσμιων συναλλαγών. Στις 22 Ιουλίου του 1944 η συμφωνία του Bretton Woods επέβαλε το σύστημα σταθερών ισοτιμιών. Όλα τα νομίσματα συνδέονται με το δολάριο και το δολάριο με το χρυσό. Το σύστημα των σταθερών ισοτιμιών αποτελεί πλέον παρελθόν. Το δολάριο παραμένει κυρίαρχο, υπάρχουν όμως όλο και περισσότεροι που το αφισβητούν, κυρίως σε Ρωσία και Κίνα. Γενικότερα, η κληρονομιά του Bretton Woods αφισβητείται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου. Οι θεσμοί αυτοί αποφασίστηκαν στην αμερικανική πόλη Bretton Woods. Εκεί συγκεντρώθηκαν 730 εκπρόσωποι από 44 κράτη που πολέμησαν ενάντια στις δυνάμεις του άξονα. Κύριο μέλημά τους να μπει τέλος στα φαινόμενα του υπερπληθωρισμού και του προστατευτισμού, που θεωρούνταν πολύ υπεύθυνα για το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα οι αναπτυσσόμενες χώρες ετοιμάζουν την απάντησή τους. Η αναπτυξιακή τράπεζα που αποφάσισε η ομάδα των BRICS, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική, θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα.